Γεια σας κύριε Στεργίου. Πώς με, είστε. Καλά. Λυπάμαι που θα συζητήσουμε με τέτοιες συνθήκες, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΔΑΠ θα μπορούσε να είναι ένα αναπτυξιακό μοχλός, ειδικά σε μια χώρα που έχει δύο από τις ψηλότερες οροσυρές της Ευρώπης, δύο από τις τρεις ψηλότερες είναι στην Ελλάδα. Mm -hmm. Έχουμε νερά, θεωρητικά έχουμε τα πάντα. έχουμε όμως σας φώναξα εδώ, διότι έχουμε ένα πρόβλημα λειψιδρίας, σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας. Mm -hmm. Και επειδή σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και είστε ένας πολύ ψύχρεμος άνθρωπος και εσείς, Θέλω πραγματικά να μου πείτε, χωρί να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, πόσο κοντά είμαστε στην αλήθεια του ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα λειψιδρία. Να πάρω δηλαδή από οικοδομή τούβλο για να το βάλω στο καζανάκι, ή είναι ακόμα νωρί για Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Αυτό που διαπιστώνουμε εδώ και φυσικά κάποιου μήνε, δεν είναι τωρινό, είναι ότι υπάρχει μια παρατεταμένη ανοβρία. Α, περιορισμένες χιονοπτώσεις στα βουνά τα οποία θα επικαλεστεί. ή και καθόλου, ακριβώ. Και ε, φυσικά α, αυτό έχει ω αποτέλεσμα να πέσει η και καθολου ακριβως και φυσικα αυτο εχει ως αποτελεσμα να πεσει η σταθμη των ταμιευτήρων που τροφοδοτούν, υδροδοτούν α, το λεκανοπέδιο Αττική. Ε, αυτό ενεργοποιεί. Για λοιπόν. να καταλάβουμε κι εμεί, mm -hmm. δηλαδή εμείς οι παλιότεροι που το θυμόμαστε, γιατί η νέα γενιά δεν έχει ζήσει λειψίδρια. Mm -hmm. Σε σχέση με τότε που μας λέει αν δεν έχουμε νερό, βάλτε τούβλο στο καζανάκι. Πόσο κοντά είμαστε, και πόσο είμαστε, είμαστε περίπου πέντε φορέ περισσότερα από θέματα έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα με αυτό που λέτε, ξέρετε, θα βγούμε όλο το θέμα. Θα βγούμε εντάξει, λοιπόν, δεν μοιράζει, ποτίστε. Λοιπόν, εγώ απλά θέλω να, σας, να μοιραστώ μαζί σα κάποιου αριθμού, γιατί βοηθούν στην κατανόηση του θέματο. χρειαζόμαστε περίπου 400 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο για να υδροδοτηθεί το λεκανοπέδιο Αττική. Μόνο εδώ είναι το πρόβλημα. Όχι, μισό λεπτάκι. Καταρχά στην Αθήνα και στην Αττική γενικότερα δεν τίθεται θέμα λειψιδρία. Αυτό που ο, για μας, αυτό προσπάθησα και ξεκίνησα να εξηγώ, είναι το εξή. Ότι ε, ενώ λοιπόν κανονικά, σε υποκανονικέ συνθήκε, αυτά τα 400 εκατομμύρια που τραβάμε από του ταμιευτήρε αντικαθίστανται από τι βροχέ και τα χιόνια, και μάλιστα υπάρχουν χρονιές που είναι και πάρα λίγο πάρα πάρα παραπάνω ακριβώ. Ε, τα δύο τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν αντικαταστάθηκαν αυτές οι ποσότητες Αλλά είχαμε μία, ένα ετήσιο έλλειμμα περίπου 225 εκατομμύρια κυβικά ε. το χρόνο mm -hmm. Εάν λοιπόν συνεχιστεί αυτού του είδους η ξηρασία ε, Σημαίνει ότι ε, τα αποθέματα μας που είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή Επαρκούνε όπω αν κάνετε χρόνια. μια εύκολη ε, αριθμητική πράξη. Για τέσσερα χρόνια. Ακριβώ. Ε, φυσικά ε, ενεργοποιώντα. Ενε, ενε, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Μα, μα με υπόθεση ότι θα πέσουν κάποιε λίγε βροχέ όπω έπεσαν τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, ενώ θα πέσουν λίγο λοιπόν, περισσότερο. Ακριβώ. Ναι. Ε, Παρ' αυτά η εταιρεία. Ε, έχει ετοιμάσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ένα σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων συνθήκων το οποίο έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή. <Συχυ> ε, α, αυτό περιλαμβάνει λοιπόν την ενεργοποίηση κάποιων γεωτρήσεων που είναι στις παρυφές της ε, Πάρνηθας και με αυτόν τον τρόπο θα... Υποκαταστήσουμε περίπου το 35% αυτών των ετήσιων απολειών. Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να επεκτείνουμε το χρονικό διάστημα. Σε 7-8 χρόνια. Όχι τόσο πολύ, αλλά σίγουρα να υπερβούμε τα τέσσερα χρόνια. Αυτό μας δίνει, ε, αν θέλετε, το ερέθισμα, το προειδοποιητικό μήνυμα. Επειδή ακριβώ έχουμε μάθει από όλε τι προηγούμενε κρίσει, γιατί κρίσει αντίστοιχε, όπω πολύ σωστά είπατε και νωρίτερα, υπήρξαν και στο παρελθόν. Δεν είναι πρώτη φορά. Ακριβώς. Κι εγώ. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που μάθαμε από τις προηγούμενες κρίσεις είναι ότι προκειμένου να γίνουν μεγάλα σημαντικά έργα απαιτείται χρόνος. Σωστά. Άρα λοιπόν η ενεργοποίησή μας τώρα ίσως ακόμα πιο απαιτητικά, θα έλεγα, από, τις, από την κλιματική κρίση. Γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι ότι εμφανίζει κάποια φαινόμενα τα, οποία δεν είχαμε, τα, τα οποία δεν τα είχαμε βιώσει στο παρελθόν, αλλά γίνονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Και ένταση. Αν λοιπόν... Και ένταση, ακριβώς. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, προκειμένου να δώσουμε μια λύση μακράς πνοής, Προφανώ σε συνεργασία με την ελληνική πολιτεία. Δεν μπορεί η εταιρεία μόνη τη να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία και δεν έχει αναλάβει και ποτέ στο παρελθόν εδώ που τα λέμε. Άρα λοιπόν, σε συνεργασία με την πολιτεία, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, έχουμε καταστρώσει ένα σχεδιασμό μεσομακροπρόθεσμων λύσεων. Μία με τέτοια λοιπόν ακριβώς, μια τέτοια, α, λύση είναι με μια μερική εκτροπή δύο παροπατώμων του Αχελόου βαρυτικά να αφέρουμε και φυσικά δημιουργώντας α, ένα μέλλον θανετες ναι ναι, ναι, ναι. Ε, θα φέρουμε νερό ποσότητες που πιθανότατα να χρειαστούμε στο μέλλον Προ το σύστημα ευήνου μόρνου. Να ρωτήσω όμως Με κάτι. αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Αυτό το νερό που λέτε να φέρετε mm -hmm. δεν είναι το νερό. Μπορεί να κάνω ε, τραγικό λάθο, mm -hmm. αλλά δεν είναι το νερό που χρησιμοποιείται ή για το υδροηλεκτρικό oh. τη. Oh. Όχι, Μην δεν κάνετε δηλαδή καθόλου λάθο. Για να αποκτήσουμε και νερό και δεν έχουμε καθόλυ... ρεύμα μετά αυτό. Δεν κάνετε λοιπόν. καθόλου λάθο. Ε, ε, το νερό αυτό των παραποτάμων καταλήγει στη λίμνη των ο, κρεμαστών, μόνο που οι ποσότητε όπου ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στη λίμνη των κρεμαστών είναι ίσως και περισσότερο από τέσσερις φορές πε, ε, ε, περισσότερες ναι. από ότι είναι όλα τα αποθέματα της Αττικής. Μιλάμε λοιπόν για ένα μια, μια, μια πολύ, πολύ μεγάλο... Ε, και είναι και μια περιοχή που έχει δώσει κατά το παρελθόν α, πολύ υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων ε, και ε, θεωρούμε ότι η, 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 η ανάγκη που θα έχουμε εμείς προκειμένου να Α, α, προσθέσουμε κάποιες ποσότητες α, για τους για τις ανάγκες του λεκανοπεδίου ατικής ε, ε, θα είναι περίπου το 1 με 2% των Λεκανοπαιδί. συνολικών Λεκανοπαιδί. βροχοπτώσεων Λεκανοπαιδί. Δηλαδή, του νε, ακριβώς του νερού δηλαδή που έρχεται που έρχεται στον α... έχω κι άλλη μια ερώτηση Δεδομένου ότι υπήρχε αυτό το φράγμα της Μεσοχώρας το οποίο έγινε, μετά δεν έγινε ποτέ μετά ξανά έγινε, μετά δεν το χρησιμοποιήσαμε ναι, ναι, ναι. Μήπως όλο αυτό το έργο το οποίο το ανακοίνωσε ο Κυρίακος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και θα Σωστά. το υλοποιήσει προφανώς η mm -hmm. ΕΙΔΑΠ mm -hmm. Μήπως αυτό το έργο είναι τόσο <χαι> φαραωνικό τη συγχαίρουμε αυτή τη λέξη, αλλά... Το λέω γιατί δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλλιώ. Το αντίθετο θα πέσει πάνω σε διάφορου δικαιωματιστέ, εργολάβου τη φύση και διάφορου άντρε οι οποίοι θα πάνε στο στέ και θα σα απαγορέψουν να κάνετε οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, είναι αυτό που ήδη μοιράστηκα μαζί σα, ότι οι ποσότητε οι οποίε θα τραβάμε από το οικοσύστημα. Κρεμαστών και παραποτάμων του Αχελό, είναι εξαιρετικά μικρέ. Αυτό δεν Πρώτε, ενδιαφέρει τον επαγγέλμα. Δεύτερον... Ναι. Αυτό λόγο όμω. Αυτό θέλει να κάνει δεύτερο... φασαρία. Ναι, αλλά υπάρχουν αρχέ στον τόπο και υπάρχει και το Συμβούλιο Επικρατεία, το οποίο θεωρούμε ότι ε, θα πιστεί ότι η λύση η συγκεκριμένη είναι. نαι, θα είμαστε εμεί οι δύο <στα> στο καπί και θα συζητάμε για το στέ. <φ Learn. Seb |el|>. Λοιπόν, ε, νο... ε, είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ε, μια τέτοια λύση, από τη στιγμή που εδώ το υπέρτατο ο, αγαθό που πρέπει να προασπίσουμε όλοι μα είναι να υδροδοτήσουμε 5 εκατομμύρια πολίτε. Και πλέον, γιατί αυξάνονται ακριβώ. Ε, αν βάλετε μάλιστα και τους επισκέπτες που πια είναι και πολλοί του το λεκανοπαίδιου ακριβώς νομίζω ότι έχουμε ε, είναι, είναι αν θέλετε η ανάγκη ε, είναι ε, πραγματικά α, αυτή που θα καθοδηγήσει ολονόν τις αποφάσεις είμαι πεπισμένος έτσι κι αλλιώς το τελευταίο ερώτημα που έχω να κάνω το... Εγώ θα ήθελα όμως να προσθέσω το εξή αλλά επειδή ακριβώς έχουμε, έχουμε εξαντλήσει αν θέλετε τα σενάρια, τα πιθανά σενάρια και ένα από αυτά είναι φυσικά να υπάρχει κάποια δυστοκία όσον αφορά την... Γνωρίζουμε τη ε, ε, Σε αυτή την περίπτωση ε, έχουμε κάνει έναν σχεδιασμό α, για α, πιθανή χρήση ε, αφαλατώσεων. Α, εκεί θα σας ρωτάγαμε, λοιπόν, Όπου, όπου ο, μπορεί να λειτουργούν είτε ως μια, σε μια λογική στρατηγικού αποθέματος, η ακόμα να είναι και μια πραγματική Όπως εναλλακτική Ισραήλ λύση. Ακριβώ. Ακριβώς. Αν δεν απατώ, είναι και μια πολύ γρήγορη λύση. Και εκεί βέβαια θα έρθουν οι οικολόγοι και, τα άλλα, και θα πούνε ότι εκεί υπάρχουν ψάρια, θέματα αδειοδοτικά, ατσιφούρες. και εκεί υπάρχουν θέματα χωροθεσία, ε, και εκεί πρέπει να επιληθούν άλλου τύπου ζητήματα. Σε σχέση με αυτά που ίσω χρειάζεται να επιληθούν από τη λύση των κρεμαστών. και τώρα κρεμαστών. θα σα πάω στο αγαπημένο μου θέμα. Αλλά κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εύκολε λύσει, ούτε μαγικέ, πολύ Δεν είναι να μην πίνουμε νερό. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο, και θέλω να το επισημάνω αυτό, κύριε Ζαχάρε, γι' αυτό ακριβώ το λόγο, ακόμα κι αν από αύριο το πρωί έχουμε σημαντικέ βροχοπτώσει, δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε. Πρέπει με την ίδια επιμονή. Να προχωρήσει ο σχεδιασμό αυτών των μεσομακροπρόθεσμων έργων. Ούτε γιατί... συνειδητοποιημένοι να ήμασταν. Διότι εξ αυτού θα σα κάνω το τελευταίο ερώτημα, το οποίο λέει το εξή. Διαβάζω διάφορου, ιδίω από τα άκρα του πολιτικού mm -hmm. συστήματο, που λένε οι δημοσιογράφοι που είναι παπαγαλάκια τη ΕΙΔΑΠ, μα λένε ότι είναι το νερό λίγο. <Και> γιατί? Για να αυξήσουν την τιμή. Mm -hmm. Ακούνε και το σκυλακάκι προχθέ να λέει ότι θα αυξήσει την τιμή. Φουντώνει τη ζωή, θα λοιπόν, ιδιωτικοποιηθούν νομίζω, τα νερά. Θα είναι πανάκριβα τα νερά. Τι θα γίνει με αυτό. Ε, το εκλαμβάνω ω χιούμορ για, για τον απλό λόγο. Δεν είναι χιούμορ, ότι... το λένε σοβαρά αυτοί Όχι, το ξέρω ότι το λένε σοβαρά. Απλά επειδή η Ειδά παρίστατο και συμμετείχε στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντο, πρέπει να σα διαβεβαιώσω ότι η αναφορά που έγινε ε, σχετιζόταν με μια. Υπουργική απόφαση η οποία πρέπει να εκδοθεί α, ακριβώς α, κατ' επιταγήν, του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου το οποίο τι λέει, λέει ότι όλες αυτές οι εταιρείες που υδροδοτούν, έχουν δηλαδή ως υπηρεσία, ως αντικείμενο την υδροδότηση πρέπει να κάνουν ανάκτηση κόστους. Δεν μπορούν δηλαδή να λειτουργούν με α, έλλειμμα. σε μπορούνε... χρόνια ίδιο τιμολόγιο, έτσι. Καλά, 15 είναι, αλλά για την Αττική μιλάω τώρα. Αττική. Αλλά ε, δεν είναι αυτό, θα σας πω, ε, έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί αυτό περισσότερο αφορά όλες αυτές τις επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα, α, που ο, αρκετές από αυτές είναι ζημιογόνες, αρκετές από αυτές ε, ζουν στην ουσία είναι με τεχνητή αναπνοή και ξέρετε, οι εταιρείε υδροδότησης, δεν είναι πατάω ένα διακόπτη αν κάποια δεν πάει καλά, αν κάποια για παράδειγμα πτωχεύσει, αν κάποια σταματήσει κάποια να λειτουργήσει και μπαίνει κάποια άλλη. Όπως επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλά από τα δίκτυα, ειδικά στην περιφέρεια, είναι ασυντήρητα. Δεν υπάρχουν. Ε, γίνονται πολλές, υπάρχουν πάρα πολλέ απώλειε, ακριβώ γιατί αυτέ οι εταιρείε. Δεν λαμβάνει η τη χώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα, κρατική εταιρεία είστε ε, πια. Ε, ε, ε εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Παρόλα ε, Λοιπόν, α, αυτό που φαίνεται ότι προκρίνεται ως μία α, επιλογή ε, και αυτό μοιράστηκε και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην συνέντευξη τύπου, είναι ότι θα αναλάβουμε εξολοκλήρου ολοκλήρου καταρχάς στο λεκανοπέδιο, γιατί ακόμα και στο λεκανοπέδιο υπάρχουν εγώ. και σήμερα Με κάποιες δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά... ακριβώς. Λοιπόν, καταρχάς στο λεκανοπέδιο, στη συνέχεια κάποιους όμορους δήμου, δήμους και νομούς περιφερειακές ενότητες. Και ε, στη συνέχεια θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο να α, βοηθήσουμε όπου υπάρχουν πραγματικά προβληματικέ καταστάσει. Μή να δείτε στην ομοσιολογία τον ενέργεια. Είναι η ΕΙΔΑ, το πούλησε <laughs> λοιπόν, στιγμή. Δεν στάδες, υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Σωλοχή. Κοιτάξτε, ε, τουλάχιστον όσοι έχουν μνήμε. Γιατί υπάρχουν και μέσα στο Λεκαρδο. Για παράδειγμα, ο Δήμο των μεγάλων, πρόσφατο παράδειγμα, α, 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 όπου, όπου η ειδάπ στην ουσία ανέλαβε τέτοιου είδους δημοτικέ, δημοτικά δίκτυα, ε, η, η, εξέλιξη είναι σίγουρα θετική Προφανώς. για τους καταναλωτές. Μια μεγάλη συγμένη εταιρεία που ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές από διάφορα δίκτυα, σίγουρα λειτουργεί Ακριβώς. καλύτερα Ακριβώς. στην επαρχία. Και σίγουρα αλαβαίνω, υπάρχει και το... Ε, κοιτάξτε, δε... να μην αδικούμε πάντως και τις δημοτικές επιχειρήσεις, προσπαθούν να λειτουργήσουν κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες και σίγουρα με τρομερή έλλειψη προσωπικού. Μα είναι τρομερό, γιατί θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος. Είναι τρομερό και ποιος σκέφτηκε να υπάρχουν τοπικέ υπηρεσίε. Φανταστείτε ε, ότι κάθε είναι μία... Είναι είναι μια κληρονομιά νοηθεί, του παρελθόντο. Ένα διευθύνοντα σύμβουλο, έναν πρόεδρο. Mm -hmm. Δηλαδή, πόσοι πρόεδροι θα υπάρχουν. Χιλιάδε. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα. Γι' αυτό ακριβώ εξετάζεται από το Υπουργείο και νομίζω θα έρθει πολύ σύντομα ω πρόταση πια και πιθανότατα και ω σχέδιο νόμου. Ε, μια α, προσπάθεια συγχώνευση πολλών δημοτικών επιχειρήσεων. Όχι, τη ΕΙΑΘ. Α, θα αναλάβει, κάποιες κατά αναλογία ειδά. με την ΕΙΔΑΠ, ε, κάποιε περιοχέ γειτονικέ τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το να έχει δύο εταιρείε το καταλαβαίνω, το να έχει 100 δεν το καταλαβαίνω. Θα μείνω σε αυτό που μα είπατε στην αρχή, το οποίο, αν θέλετε, μπορείτε να το επαναλάβετε. Ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά πώ το είπατε δεν είναι τόσο επιτακτική ανάγκη. Για ποιο λόγο. Για το λόγο ότι σα είπα ότι, ε, για παράδειγμα, σε σχέση με το 90 τότε τα αποθέματα δεν αρκούσαν παρά μερικού μήνε. Δηλαδή, αν δεν μα βοηθούσαν και λίγο οι τελικά οι κλιματολογικέ συνθήκε. Και τα τούβλα. Και, και, τα τούβλα, τα οποία παρεπτόντω και έχει μια αξία αυτό να το μοιραστώ μαζί σα, είναι ότι η, η καμπάνια τότε ε, κατάφερε να πείσει ε, τους πολίτες της Αττικής και να μειωθεί η κατανάλωση νερού περίπου κατά 25%. Ε, πολύ σημαντική Πολύ, βάζε, ε, ε, Αυτό που εμείς 100%. σήμερα ζητάμε από τους πολίτες, με μια καμπάνια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες, είναι να προχωρήσουν σε μια κατανάλωση με μέτρο. Δεν χρειάζεται να επηρεαστεί και δεν απαιτείται να επηρεαστεί η καθημερινότητά τους. Ε, άλλωστε, η χρήση του ποιότητα ποιότητας πόσιμου νερού σε πολύ χαμηλή ε, τιμή, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας ζωής α, των κατοίκων του λεκανοπαιδιωτικής και αυτό θέλουμε να συνεχίσει να συμβαίνει. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν είναι σύνηθες ε, οι πρόεδροι των εταιριών να εκτίθενται στη δημοσιότητα. Α. Πρέπει να το κάνετε ωστόσο, γιατί είστε ειδικοί και πρέπει να σας πω ότι ακόμα και εγώ που παρακολουθώ το οικονομικό ρεπορτάζ και ξέρω πολλά πράγματα για την ΕΙΔΑΠ... Πήγα να πιστώ το προηγούμενο διάστημα από όλε αυτές τις αρλούμπες που άκουσα ότι θα πεθάνουμε διψασμένοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Φτάνει ε, όλα να γίνουν ε, στο σωστό χρόνο. Σας το εύχομαι. Να είστε καλά κύριε Στέλιν. Να είστε καλά. Γεια σας. Χάρηκα και εγώ.